Ο υποψήφιος δήμαρχος Καρδίτσας Ευάγγελος Λέμας ασκεί κριτική στην ίν δημοτική αρχή του Κώστα Παπαλού, καθώς όπως λέει η κατάσταση σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα στο θέμα της καθαριότητας, είναι τραγική. Ο κ. Λέμας χαρακτηριστικά αναφέρει. Η καθαριότητα στο Δήμο Καρδίτσας αποτελεί ένα τεράστιο και δυσεπίλητο πρόβλημα. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Καρδίτσας στον τομέα αυτό είναι από απαράδεκτη έως τραγική. Μία εικόνα που έχει επιπτώσεις τόσο στην αισθητική μας όσο και στην υγεία των δημοτών. Επίσης καταθέτει προτάσεις για το πώς το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί και να αντιμετωπιστεί. Κατά τη γνώμη μου, για τη λύση του προβλήματος αυτού πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος καθαριότητας της πόλης. Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με καλύτερο συντονισμό, με περισσότερη δουλειά από τους υπαλλήλους. Αφού όμως πρώτα τους λύσουμε τα όποια οικονομικά προβλήματα έχουν. Δεύτερον, να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και υποδομές που αφορούν τη συλλογή των σκουπιδιών. Και όχι λίγες μέρες πρώτων εκλογών θυμήθηκαν την τοποθέτηση στο κέντρο της πόλης μεγάλων υπόγειων κάδων. Και τρίτον, να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των δημοτών, ούτως ώστε και από μόνοι μας να προσπαθούμε να διατηρούμε την πόλη μας καθαρή.